Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής κλέβει το ενδιαφέρον της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα μπάσκετ της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Ηρακλής Κοζάνης μετά τις 8 πρώτες αγωνιστικές με απολογισμό 7 νίκες και 1 ήττα βρίσκεται σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο και αίτη του Αργοναύτη Καλαμαριάς. Το κλειστό της Καλαμαριάς είναι ο τόπος συνάντησης των δύο ομάδων, με τον Ηρακλή βέβαια να πατά την κορυφή εάν θα φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα από τη Θεσσαλονίκη. Ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι στο 7-1. Πάμε πολύ καλά. Συγχαρητήρια στους παίχτες, συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στην προπόνηση και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Και όπως είχα πει από την αρχή και μετά την ήττα από τους Διόσκουρους, η ομάδα θα δουλεύει παιχνίδι-παιχνίδι. Δεν άλλαξε κάτι και ούτε θα αλλάξει. Στα γήπεδά τους επιστρέφουν Διόσκουροι και Άργος Ορεστικό που δεν θέλουν να πάνε χαμένες οι εκτός έδρας νίκες της περασμένης αγωνιστικής. Στις επιτυχίες θέλει να επιστρέψει ο Πρωτέας Γρεβενών μετά την ήττα στο δυτικομακεδονικό ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας. Στο κλειστό των Γρεβενών θα φιλοξενήσει την Αριδαία που βρίσκεται στα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα. 8 παιχνίδια δεν έχουμε καταφέρει να παίξουμε.